Λοιπόν, ο καιρός είναι άσχημο στη μισή Αττική. Εδώ πολύ κοντά, στην Πεντέλη, είμαστε στον Άγιο Πέτρο. Κοιτάξτε, αν γυρίσει η κάμερα θα δούμε το χιόνι. Αυτό είναι χιόνι, χιόνι το οποίο είναι, ναι, είναι, έχει ένα καφετή χρώμα. Το χιόνι. Είμαστε στον Άγιο Πέτρο στο ύψος, στο ύψος του Αγίου Πέτρου. Στον κόμβο εκεί που συνδέεται η Πεντέλη, ο δρόμος της Πεντέλης ο περιφερειακός και πηγαίνει για την παλιά Πεντέλη και που συνεχίζει για το Διόνυσο. Ρίχνει αυτή την ώρα, Άρη Σαλβάνο, ρίχνει. Ναι Γιώργο, ρίχνει αρκετό χιόνι αυτή τη στιγμή. Να πούμε για το σημείο μας ακριβώς ότι βρισκόμαστε στο μέσο της διαδρομής, δηλαδή από εδώ προς τον Άγιο Πέτρο και προς την άλλη μεριά, δηλαδή στην Πεντέλη. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά χωρίς αλυσίδες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε και να διατηρούμε χαμηλές ταχύτητες, Γιώργο. Για να δω το δρόμο, γιατί βλέπω από την πλευρά. Για να γυρίσει η κάμερα να δούμε λιγάκι το δρόμο πώς είναι. Αυτός είναι ο δρόμος και φανταστείτε όταν φτάσαμε εμείς. Για να καταλάβει ο κόσμος πώς είναι ο δρόμος. Εγώ τώρα πατάω στο δρόμο. Όταν φτάσαμε στο σημείο, ο δρόμος φαινόταν. Τώρα όμως εδώ και τρία λεπτά αλυσίδες. Που άρχισε να χιονίσει, αλυσίδες, βλέπετε τις πατημασιές μου, δεν έχει περάσει και κανένα αυτοκίνητο, μας όμως αρχίζει να εξαφανίζεται. Τώρα είναι ίσως που χρειάζεται προσοχή. Προσοχή, προσοχή Άρη. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Γιώργος Σελίκας Πάρνηθα, δες εδώ, λοιπόν. Αλυσίδα βαριά που λένε στο βαρύ όχημα. Πάμε Γιώργο. Γιώργο. Παιδιά. Έλα. Είμαι, όπως λέμε, στη μέση του πουθενά, στη θάλασσα, λοιπόν, στην Ομίχλη. Είμαστε στα 1050 μέτρα, πάνω στην κορφή. Στην πού είσαι, στο ξενοδοχείο είσαι? Ναι, έξω από το ξενοδοχείο, κάτω, κάτω. Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπετε, το έχει τρώσει πάνω από 20 εκατοστά. Βέβαια, έχει χιόνι, έχει πολύ πράγματα. Πολύ χιόνι, ευτυχώς συνέχεια τα μηχανήματα, τα αντιληστικά, με δεξιότητες αλυσίδες, συνέχεια τα κινηστικά, είναι εδώ με τσαλατιέρες. Ανοίγουν το δρόμο. Αυτοκίνητο με αλυσίδες ανεβαίνει κανονικά τώρα? Ναι. Με αλυσίδες, μόνο από το τηλεφερίκ λοιπόν και πάνω. Μόνο με αλυσίδες. Μόνο με αλυσίδες. Λοιπόν, συγγνώμη, Μιχάλη, ότι... συγγνώμη, επ' αυτού, οι πηγές από το Δουνουτού δεν έχουν κάποια εικόνα για το πού πάει το πράγμα, τι θα γίνει? Δεν... Το ταμείο επέλεξε αυτές τις μέρες να είναι εντελώς έξω από όλα. Το ξέρω, πρέπει, αλλά λέω μήπως ανεπίσημα, ναι, μαθαίνεις κάτι εσύ από εκεί μέσα. Να σας πω, πρέπει να σας πω ότι αυτές τις μέρες προετοιμάζονται για την επίσκεψη η οποία είναι προγραμματισμένη. Έτσι, για τη Δευτέρα. Εδώ πρέπει να λες εφόσον και εφόσον. Ναι, απλά είναι προγραμματισμένη. Ρωτήσαμε και σήμερα αν η επίσκεψη θα γίνει. Μας είπαν ότι είναι προγραμματισμένη να γίνει. Βέβαια, και τις προηγούμενες φορές ήταν προγραμματισμένη. Αλλά θυμάστε τι έγινε. Πώς θέλει ο Μιχάλης, και τις προηγούμενες φορές προγραμματισμένη ήταν. Ναι. Να μείνουμε λίγο στο θέμα του κουρέματος και να θυμίσουμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα συνεχίζουν οι συνομιλίες από τηλεφώνου. Ο κύριος Δαλάρα και οι συνεργάτες του μίλησαν πάρα πολλές φορές με ανώτερους αξιωματούχους της ελληνικής κυβέρνησης και αυτό είναι δήλωση του εκπροσώπου του κύριου Δαλάρα. Να πούμε επίσης ότι ο εκπρόσωπος μας είπε ότι ο κύριος Δαλάρα, εφόσον γίνει επίσκεψη, θα ήθελε να συναντήσει και τον Πρωθυπουργό. Φαντάζομαι η επίσκεψη θα έχει κλείσει για το πρωί της Πέμπτης. Έχει διευθυνθεί η συνάντηση με τον κύριο Βενιζέλο και με τους συνεργάτες του. Οι συναντήσεις, να πούμε για δημοσιογραφικούς λόγους, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, την Παρασκευή και αν χρειαστεί και το Σάββατο. Έχει προγραμματίσει να αναχωρήσει από την Αθήνα ο κύριος Δαλάρα, εφόσον κάνει την επίσκεψη. Πάντως, Μιχάλη, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Λες τώρα ότι το Ταμείο έχει αποφασίσει να μείνει μακριά από τις διαπραγματεύσεις. Μα αφού οι απόψεις του Ταμείου είναι γνωστές, οπότε... Μα προχθές η Λαγκάρντ με τη Μέρκελ για το ελληνικό κούρεμα κουβεντιάζανε. Ήταν το πρώτο θέμα της συνάντησης. Άρα τι απ' έξω τώρα, εκ των πραγμάτων είναι μέσα. Απ' έξω στην πράξη, στις διαπραγματεύσεις. Απ' έξω από πλευράς... Ναι, αλλά ο μόνος τρόπος να πιστούν τα hedge fund όλα αυτά είναι να τους πιέσει ο Σαρκοζή και η Μέρκελ. Τίποτα, κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Νομίζω ότι επιρροή έχουν στις τράπεζες, όχι στα hedge funds. Ναι. Εντάξει, ναι, σύμφωνα. Ναι. Μάλιστα. Επίσης, έχουμε μία πληροφορία ότι ο κύριος Δαλάρα έχει καταθέσει την πρότασή του στην ελληνική κυβέρνηση. Άλλοι λένε ότι θα τη φέρει μαζί του την πρόταση, αλλά η πληροφορία που έχουμε εμείς είναι ότι ήδη την έχει καταθέσει και αναφέρει σε αυτήν επίσημα ότι αποδέχεται το κούρεμα του 50%.
με επιτόκιο 4,5% και αυτό είναι ο μέσος όρος όπως... Ναι. Και αυτό που λένε ρε εσύ Μιχάλη που λένε στον Δουνουτού ότι χρειάζεται περισσότερο κούρεμα, πώς θα, τι θα γίνει με αυτό. Ονομαστικό είναι το 50 ρε. Παραπάνω στην πράξη. Ναι, είναι παραπάνω στην πράξη, πολύ σωστά. Ναι. Βέβαια το Ταμείο να θυμίσουμε ότι έχει έκθεση για το θέμα του κουρέματος και αναφέρει 4 σενάρια, αλλά τα 2 σενάρια έχουν ήδη αποκλειστεί και μένουμε στα σενάρια του 60 και του 80%. Είπαμε ότι όσοι έχετε σπίτι πάνω από 50 τετραγωνικά και θέλετε να το νοικιάσετε ή να το πουλήσετε, πρέπει να συνοδεύετε από ενεργειακό πιστοποιητικό, το οποίο θα σας στοιχήσει το κατώτερο 200 ευρώ. Μαζί με το ΦΠΑ. Αν το νοικιάσει. Φανερά. Μιλάμε για νέα συμβόλαια. Αν το νοικιάσει φανερά. Για να καταθέσει και... στην εφορία το συμβόλαιο. Είναι ηλίθιο. Ποιο θα τα κάνει, ποιος θα τα κάνει αυτά τα πράγματα. Εξαιρούνται σε τώρα. Σε εποχή που δεν έχει. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγα. Η φυσική αμυντική τάση του ανθρώπου όταν του την πέφτουν με φόρους, του την πέφτουν με χαράτσια, του την πέφτουν με το ένα, είναι να γίνει επαγγελματίας φοροφυγάς υλοποιώντας τον τίτλο του ποιητή. Το στίχο του παιδί, όπου και αν πάει η Ελλάδα με πληγώνει. Όταν σου επιτίθεται συνεχώς, τι θα κάνεις. Δεν θα ζητήσεις αποδείξεις. Θα κοιτάξεις να τον νοικιάσεις μαύρο. Και θα είναι από επιβίωση, όχι από ιδεολογική προσέγγιση. Μιλάω για τους ανθρώπους με τα λίγα εισοδήματα της φοροδιαφυγής. Ούτε από πλουτισμό. Ούτε από πλουτισμό. Για να σου περισσέψουν 2 δεκάρες. Ποιος θα πάει, Χριστέ μου, αυτή τη στιγμή να νοικιάσει 50 ευρώ που μπορεί να είναι τσόντα σε μια πενιχρή σύνταξη, να πάρει ενεργειακό πιστοποιητικό. Να το πάρει, να πάει στην εφορία, να καθίσει στην ουρά σαν τον ηλίθιο. Σε ηλικία 55, 60, 65, 70, 75 ετών. Να πληρώσει το γαλάτσι. Για να είναι αυτός ο καλός και να του πει τα εύσημα Παντελής Καψής. Δηλαδή, έλεος πια.